Πού φαντάρει τα λεφτά σου, ειλικρινά. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Τζόγου. Οι δύο ρόδου σου και το πείδημα. Κάνε τα μικρόφωνα στην άκρη. Ένα καφέ. Ένα καφέ. Στην άκρη. Ούτε καν καφέ. Έτσι για το γαμό. Ο τελευταίο που θα μείνει όρθιο. Θέλει και κάποιο που λέει θέλω να οικονομήσω. Ο τελευταίο που θα μείνει όρθιο θα με κεράσει εμένα καφέ. Θα σε κεράσουμε καφέ που το θε. Πε από αυτού του δύο, αν πλακωθούν το θε με δική. Πόσα δευτερόλεπτα το δίνει να μείνει όρθιο. Του δίνει 20 δευτερόλεπτα. Μια πουραλιά είσαι. Πα! Καθένα όπω ξέρει και μπορεί. Τι με είπε το πρωί. Μπαίνω ρε παιδιά στο ραδιόφωνο, συγγνώμη, δεν σου πει. Μα όχι δεν μπαίνω, έρχεται. Ποτέ δεν έρχεται πριν από μένα. Δεν γίνει ποτέ. Δεν γίνεται και ο κύριο διευθυντή τώρα να έρθει νωρί. Έρχεται. Κουρεύτηκε, λέει. Πώ είναι έτσι το μαλλί σου, ε? Όχι. Γι' αυτό το κεφάλι σου είναι, λέω, σαν βίσονα. Γι' αυτό το κεφάλι σου είναι σαν βίσονα. Λέω, εγώ τουλάχιστον μπορώ και κουρεύομαι. Το πουλό σε κέφι. Πεταμένα λεφτά, ρε. Δεν είσαι για λεφτά. Πε του 20, πεταμένα λεφτά. Ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να έχω πολλά μαλλιά στο κεφάλι. Ναι. Σου είπα, κάποτε. Ναι. Το λέω και δεν κάνω καλαμπούρι. Βέβαια, πες μου, ναι. Κάποτε έγινε ένα περιστατικό στη ζωή μου. Τι, σε πέρασαν, σε τραβήξαν τα μαλλιά, τι. Όχι. Τι. Με πήρε ο γέροντα στο Παΐθιο. Στο κελί, δίπλα και μου λέει, περίμενε μισό. Κλείδωσε μέσα. Όχι, ρε. Α, τι. Μου λέει, περίμενε λίγο και φέρνει ένα ψαλίδι. Ο Παΐθιο. Έφερε ναι, το ψαλίδι. Σοβαρά μιλώ τώρα, δεν είναι αυτοί. Ναι. Και αν θυμάσαι, είχα χέτι. Είχε χέτι. Ναι. Λοιπόν, και μου την κόβει. Ο Παΐθιο. Ναι. Μέσα. Τώρα μιλάω σοβαρά, δεν είναι καλά. Και μου λέει, εσύ ναι, δεν θα ξαναφύγεις μακριά. Γιατί, επειδή είσαι μεγάλο κεφάλι. Ρε φίλε. Και είναι και ο Παΐσιος. Εγώ θεώρησα αυτό που μου λέει ευλογία. Και λέω, οκ, δεν θα ξαναφύγω μακριά μαλλί. Και τα κουβέντα. Το μακριά μαλλί κακό είναι, α πούμε. Δεν λέω, τι έγινε σε μένα. Δεν θα με ενοχλεί που έχει μακριά. Και ο γιος μου μικρός μπορεί να έχει μακριά μαλλιά, αν αξιώθα και έναν γιο. Εμένα μου είπε. Ο Χριστός είχε μαλούρα. Σου είπα εγώ το μακρύ μαλλί κακό. Α, γι' αυτό λέω, ναι. Λέω, το θεώρησα ευλογία. Και λέω, αφού μου το είπε, θα το κάνω. Τέλειωσε. Στο Παπαΐσιο και το έκανε. Εντάξει. Δεν θέλει, δεν μου είπε ούτε να μην σου πω τώρα καμιά έκφραση άσχημη. Τελείωσε. Μου κούρευε το μαλλί και μου λέει μην αφήσει. Το θεώρησε ευλογία αυτό που μου είπε. Κακό είναι. Το κόκκινο. Κατά με δεν είναι κακό. Και το τήρησα. Δεν ξανά. Δεν το απαγόρευσε. Όχι, μου είπε εσύ μην ξαναφύσει μακρύ μαλλί. Δεν ξανάφησε. Κακό είναι. Εντάξει. Είχε και στιλιστικές αυτές ο Παΐσιος. Δεν το έκανε στιλιστικά, ρε φίλε. Μη στεναχωρείτε. Λοιπόν, όχι, εκεί που θέλω να πατήσω λίγο εκεί που είπες για την ανεργία στην πόλη, όντως τα επίπεδα ανεργίας στην πόλη σε σχέση με τον πληθυσμό είναι τρομακτικά. 58% ανεργία έχει η Θεσσαλονίκη. Εγώ βοηθώντας όσο μπορώ, ανθρώπους ειδικά που θέλουν να αθληθούν και έχουν μέσα τους τη φλόγα αυτή της άθλησης και θέλοντας να μην τους υστερήσω, ας έρθουν στη σχολή με την κάρτα ανεργίας τους και θα κάνουμε μια προσφορά πάρα πολύ καλή για τους ακροατές του σταθμού φυσικά, έτσι. Και με τη βοήθεια τη δική σας.